Λοιπόν, πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει αύριο με τις κινητοποιήσεις. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του ΕΔΟ, τον κύριο Παναγιώτη Φραγκίδη. Καλησπέρα, κύριε Φραγκίδη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Δώστε μας λίγο μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο, τι έχουμε να περιμένουμε. Κοιτάξτε, αύριο είναι η 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με αιχμή των ετοιμάτων το θέμα της αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης εντελώς προσχηματικής, γιατί εάν ενδιέφερε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η βελτίωση των δομών του δημοσίου, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έκλεινε σχολεία και νοσοκομεία. Άρα η αξιολόγηση αλλού στοχεύει. Στοχεύει να διώξει κόσμο από το δημόσιο. Παρόλες τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων και όλα τα σχετικά. Αύριο λοιπόν είναι αυτή η 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Υπάρχει συγκέντρωση στις 10.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Οι γενικές συνελεύσεις πολλών κλάδων, πολλές από τις οποίες τις έχω παρακολουθήσει κι εγώ, παίρνουν με συντριπτική πλειοψηφία απόφαση για μπλοκάρισμα της διαδικασίας της αξιολόγησης. Εμπλέκεται και η ΑΔΔΗ και οι ομοσπονδίες σε αυτό, γιατί τα φύλλα αξιολόγησης θα παραδοθούν από τους εργαζόμενους στα σωματεία τους. Και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να μπλοκάρουμε τη διαδικασία, όχι γιατί φοβόμαστε την αξιολόγηση, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή του είδους η αξιολόγηση είναι εντελώς προσχηματική. Μάλιστα, και δεν οδηγεί πουθενά. Κύριε Φραγκίδη, συμμετείχατε σήμερα και σε μία συνέλευση στο ΑΧΕΠΑ. Πράγματι, ναι. Είναι μία από αυτές τις συνελεύσεις που σας έλεγα, μαζικότατη, όπου αποφάσισε το σύνολο των συναδέλφων που παρίστανται, με συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, να απέχουν από τη διαδικασία αυτή. Κύριε Φραγκίδη, αύριο έχετε την κινητοποίηση, όπως είπατε, και είναι πανελλαδική και βεβαίως συμμετέχουν πάρα πολλοί οργανισμοί και φορείς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτιμάτε ότι με τις κινητοποίησεις θα αλλάξει κάτι, διότι μιλούμε για λιμένες αποφάσεις και πρόθεση της κυβέρνησης? Προστά σαν ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο δράσης που έχει. Κοιτάξτε, ο νόμος 4250 υφίσταται. Το άρθρο για την αξιολόγηση υφίσταται. Είναι νόμος του κράτους. Ωστόσο, οι νόμοι πολλές φορές καθίστανται ανενεργοί ή και καταργούνται ακόμη, ανάλογα με τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η αξιολόγηση έχει γίνει σαφές σε όλους τους συναδέλφους μας, σε όλους τους φορείς του δημοσίου, ότι είναι ένας προθάλαμος για κινητικότητα, διαθεσιμότητα και απολύσεις. Δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε καλοί υπάλληλοι ή όχι, γιατί και μόνο το γεγονός της ποσόστοσης καταλαβαίνετε και από μόνοι σας ότι έχει το σπέρμα της λογικής για απολύσεις. Και με αυτή την έννοια θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει συμπόρευση των εργαζομένων με την απόφαση της ΑΔΔΗ για μπλοκάρισμα αυτής της διαδικασίας. Να θυμίσουμε, κύριε Φραγκίδη, την κινητοποίησή σας αύριο. Στις 10.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκίδη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό απόγευμα.